Μεγάλες διαστάσεις αρχίζει να παίρνει στην Κεφαλονιά η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς που παρουσιάζουν τα πτηνά που διαβιούν στη λιμνοθάλασσα του Κουτάβου. Κύκνοι και χήνες παρατηρούνται να απομακρύνονται από το φυσικό τους χώρο και να βγαίνουν στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας αργοστολίου πόρου, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο τόσο η δική τους ζωή, όσο και η ασφάλεια των οδηγών των διερχόμενων οχημάτων. Παράλληλα, υπάρχουν πτηνά που εμφανίζονται να έχουν μετακινηθεί από τον Κούταβο στην περιοχή του Μαϊστράτου, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει φυσικά για την επιβίωσή τους. Για το συγκεκριμένο ζήτημα έχει ήδη ευαισθητοποιηθεί ο Σύλλογος Ζωόφιλων Κεφαλονιάς Ντορής, ο οποίος απευθύνθηκε στην Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία και έχει συνάντηση με το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Ένου. Αυτό που ζητάει ο Σύλλογος είναι να υπάρξει μια επιστημονική προσέγγιση που να εξηγεί την περίεργη συμπεριφορά των πτηνών και τα αίτια που αποδίδεται, καθώς πολλοί επιρρύπτουν ευθύνες στην επιχείρηση τουριστικού ενδιαφέροντος με υδροποδήλατα που λειτουργεί το τελευταίο διάστημα στο σημείο. Για το συγκεκριμένο θέμα, μίλησε στο Ionian Channel ο γραμματέας του Συλλόγου Ζωόφιλων, Διονύσης Καπάτος. Σαν σύλλογος που δραστηριοποιηθήκαμε με αυτή την ανοιχτή επιστολή την οποία έχετε λάβει γνώση, αλλά και ένα πολύ μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας. Πιο συγκεκριμένα τον τελευταίο καιρό, δηλαδή τον τελευταίο δίμηνο, παρουσιάζουν μια περίεργη συμπεριφορά οι κύκνοι, οι χήνες, οι πάπιες που κυρίως ζουν στην λιμνοθάλασσά μας, εδώ στον Κούταβο. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, βγαίνουν από το χώρο το δικό τους, στη λιμνοθάλασσα, και κατευθύνονται μέσα στον δρόμο της ταχείας κυκλοφορίας, που ενώνει το αργοστόλι με τον πόρο, με ό,τι κινδύνους μπορεί να συνεπάγεται αυτό, όπως εύκολα καταλαβαίνετε, δηλαδή πρώτα-πρώτα και για την επιβίωση τη δική τους, αλλά και συνεπακόλουθο για το τουρίστα, τον οποίος οδηγεί το αυτοκίνητό του αμέριμνος και ξαφνικά μπορεί να βρεθεί σε κάποια στροφή της ταχείας κυκλοφορίας σε αυτόν τον δρόμο, αγκαλιά με κάποια πάπια ή κάποιο χήνε. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος, χαρακτηρίζει εξαιρετικά χρήσιμη και κρίσιμη την παρέμβαση του φορέα, καθώς εκφράζονται φόβοι για την εξάπλωση ανάλογων επιχειρηματικών κινήσεων στον Κούταβο, που θα πλήξουν ανεπανόρθωτα τη βιωσιμότητα του υγροβιότοπου.